γεια σας. Εμένα περιμένετε, δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε πρωτομαγιάτικα. Εσύ τι κάνεις εδώ? Εγώ κάνω, έχω έρθει εδώ πέρα για να προσπαθήσουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε πραγματικά διαφορετικοί από τη δράση. Να περάσουμε το μήνυμά μας, να δούμε τι λένε τόσο οι υποστηρικτές μας όσο και οι άνθρωποι της δράσης. Μπορούμε και να ρωτήσουμε δηλαδή. Ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να ρωτήσει. Ελπίζουμε ότι δεν έχουμε ξύλινο λόγο. Μακάρι να σας πείσουμε. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Εδώ είμαστε. Και εγώ και θα έρθουν κι άλλοι. Μη σε πατήσει το τρένο, πρόσεχε. Αυτό είναι για άλλους. Είναι ο πρώτος που έκανε τον πεζόδρομο στο κέντρο της Αθήνας. Και ήταν ο πρώτος πεζόδρομος επί υπουργείας του. Και έκτοτε γίνανε αρκετοί. Βέβαια, κακοπαθαίνουν λίγο, γιατί είναι τίγκα στα τραπεζοκαθίσματα. Αλλά επί της αρχής ο πεζόδρομος είναι μια ιδέα που πρέπει να εξαπλωθεί. Και αυτό με τους οικισμούς που λέει. Με τους παραδοσιακούς οικισμούς. Η πλάκα. Αν ο Στέφανος Μάνος τότε δεν είχε θεσπίσει τους κανόνες για τα διατηρητέ, η πλάκα θα ήταν όπως και η υπόλοιπη Αθήνα. Δράση. Ήταν και αυτός ο οποίος είχε οραματιστεί την Αττική Οδό και ξεκίνησε όλο το ρυθμιστικό της Αθήνας. Αττική, αεροδρόμιο και γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η υπουργεία του. Με το Μάνο, η μοναδική φορά που η Ελλάδα είχε πλεόνασμα ήταν με το Μάνο υπουργό οικονομικών. Μπορεί να μην είχε αντιδράσεις, τεράστιες αντιδράσεις. Και γι' αυτό είναι και πεταμένος απ' έξω. 20 χρόνια. Όποιος είναι κόντρα στο σύστημα έχει αντίδραση. Και κόντρα το σύστημα δεν όποιος έχει μόνο μακρύ μαλλί και σκουλαρίκι. Είναι και αυτός ο οποίος επί της ουσίας πάει κόντρα. Ο λόγος για τον οποίο θα ακουστούμε σήμερα είναι ότι καταφέραμε και πήγαμε στο ΣΤΕ και βγάλαμε μια ιστορική απόφαση που μας έδωσε τηλεοπτικό χρόνο. Πώς καταφέρατε και η δράση με τη Φιλελεύθερη Συμμαχία τελικά εμφανίζονται στην τηλεόραση? Αξιοποιήσαμε τους θεσμούς. Το 2009, όταν ιδρύθηκε η δράση, η τότε κυβέρνηση και ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Παυλόπουλος, μας απέκλεισε από την τηλεόραση. Και έτσι δεν προλάβαμε να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχουμε σε αυτές τις εκλογές. Είχαμε προσφύγει και τότε στο Συμβούλιο Επικρατείας και επιτύχαμε μετά από ένα χρόνο όμως, το 2010 καθυστέρηση, να ακυρώσουμε εκείνη την απόφαση και να κριθεί ο νόμος αντισυνταγματικός. Ο νόμος δηλαδή που αποκλεί τα νέα κόμματα ή τα μικρά κόμματα από τον τηλεοπτικό χρόνο. Και η νέα κυβέρνηση σεβάστηκε αυτή την απόφαση? Δυστυχώς και η νέα κυβέρνηση ακολούθησε την πεπατημένη, δηλαδή την προσβολή των θεσμών. Εμείς είπαμε ότι θα αξιοποιήσουμε τους θεσμούς για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία. Και καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ακυρώσουμε αυτές τις άδικες, παράνομες και αντισυνταγματικές αποφάσεις. Και όχι μόνο η δράση και η Φιλελεύθερη Συμμαχία, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, τα μικρά, τα νέα κόμματα, να έχουν το δικαίωμα να εμφανιστούν στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα και να πούν το πρόγραμμά τους. Άρα η δράση έγινε χρήσιμη και για τα υπόλοιπα κόμματα και για τη δημοκρατία πριν ακόμα μπει στη Βουλή. Έτσι είναι. Θέλουμε όμως να δώσουμε και ένα δίδαγμα ότι οι θεσμοί προστατεύονται όχι με γιαούρτια και ντομάτες, όχι με προπυλακισμούς, όχι με βιοπραγίες. Προστατεύονται όταν καταφεύγεις στους ίδιους τους θεσμούς και τους αξιοποιείς. Η δημοκρατία είναι αυτό το πράγμα. Οι θεσμοί. Η προστασία του αδύναμου πολίτη απέναντι στο άδικο και παράνομο κράτος. Κάνουμε μια συνάθρηση, η οποία είναι πρώτον πολύ ευχάριστη, γιατί είναι άνθρωποι που γνωριζόμαστε, έχουμε να ειδωθούμε καιρό και που έχουμε συναντηθεί, αλλά έχουν και οι απόψεις μας συναντηθεί. Και κάνουμε αυτή τη συνάθρηση με σκοπό να φτιάξουμε ένα σποτάκι για να επικοινωνήσουμε ακόμα πιο καθαρά τις θέσεις της δράσης. Και με την ευκαιρία μπαίνει μέσα και η Φιλελεύθερη Συμμαχία. Μια ομάδα ανθρώπων που έχουν πολύ καθαρή εικόνα για την Ευρώπη. Έχουν ένα πολύ απλό και πολύ καθαρό πρόγραμμα. Είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Ξέρουν ότι να ορίζεις τον εαυτό σου, αυτό που είσαι, είναι προϋπόθεση για να επιχειρείς, για να βοηθάς τους ανθρώπους γύρω σου, για να έχεις μια χώρα που είναι καλύτερη από αυτή που έχουμε τώρα. Και αυτό ήρθαμε να προσθέσουμε σε αυτή την ομάδα του Στέφανου Μάνου, που είναι η δράση. Κύριε Μάνο, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ένα φοβερό ρεύμα υπέρ της δράσης. Τι νομίζετε ότι έχει αλλάξει? Όλοι μιλάνε για τη δράση. Ίσως για πρώτη φορά αρχίζουν και κατανοούν τι λέμε. Διότι πάρα πολλά χρόνια λέμε περίπου τα ίδια και δεν είχαμε προκαλέσει αυτή την αντίδραση. Τώρα όμως ευνηδίως γίνεται συζήτηση πολλές φορές και πάνω στις προτάσεις μας. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το 9 υπήρχαν μερικοί που στην οργή πουλούσαν και καθαρή ψευτιά. Λεφτά υπάρχουν, θέλω να θυμίσω. Σήμερα τουλάχιστον έχουμε την βεβαιότητα ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Τα έχουν οι δανειστές. Εμείς πάντως δεν έχουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Ο άνθρωπος δεν είπε που υπάρχουν. Τον έχουμε φάει. Γενικώς. Δεν κατάφερε το 2009 η δράση να κάνει την έκπληξη που θέλαμε. Τι έχει αλλάξει? Γιατί τώρα μπορεί και να την κάνει? Γιατί συνέβη, όπως είπε ο κύριος Μάνος, κάτι το οποίο είναι μάλλον στενάχωρο.
Το γεγονός ότι αυτά τα οποία συζητούσαμε τότε ως μια προοπτική που κάποιοι την έβλεπαν να έρχεται και πολλοί άλλοι δεν την έβλεπαν να έρχεται, ήρθανε πλέον μπροστά στα μάτια μας. Τόσα χρόνια ήσασταν η Κασάνδρα της ελληνικής πολιτικής. Είχατε δει το ναυάγιο, είχατε δει την καταστροφή που έρχεται. Πώς αισθάνεστε, είναι ωραίο να δικαιώνεσαι όταν προβλέπεις την καταστροφή? Όχι. Διότι δεν είναι ωραίο να συμβεί η καταστροφή. Ο ρόλος ενός πολιτικού της προκοπής είναι να προβλέπει, να προειδοποιεί και με τις πράξεις του να αποτρέπει. Μπορούνε αυτοί οι οποίοι μας έφεραν εδώ να μας σώσουνε? Αλλάξανε, το καταλάβανε? Εσείς τι λέτε? Εσάς ρωτάω. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε παρά να δούμε, να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε πώς συμπεριφέρονται. Παρακολουθούσα το πρωί στη τηλεόραση τον κύριο Στυλιανίδη με τον κύριο Παπακοσταντίνο και τους είδα και με έπιασε σε βεβαιώνω απελπισία. Δεν έχουν καταλάβει απολύτως τίποτε. Τους έχει περάσει πάνω από το κεφάλι όλο αυτό που συμβαίνει. Πώς είναι δυνατόν σε άλλη χώρα ζουν, δηλαδή σε αυτό που το αποδίδετε? Ξέρω εγώ. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι με αυτές τις συνθήκες που το βλέπουν κάθε μέρα, πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν με τρεις κοινείς γνώμες και να λένε θα τους ψηφίσει το 45%. Και λέω, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν. Ναι, αλλά και εσείς ήσασταν με αυτούς και το λένε πολλοί. Ήσασταν και με το Πασό και με τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί που τα λένε αυτά πρέπει να μετρήσουν αυτός ο Μάνος όταν ήταν μέρος του συστήματος τι έχει κάνει. Πέρασε έτσι και απαρατήρησε ή κάτι έκανε. Ή αυτά που έκανε μήπως είχε δίκιο, μήπως αυτά τα οποία έκανε δικαιώθηκαν, μήπως ο άνθρωπος προέβλεψε αυτή την κατάσταση. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να σταθμίσει τώρα ο ψηφοφόρος και να ψηφίσει σοβαρά. Και είμαι πεπισμένος ότι αν ψηφίσει σοβαρά, οι περισσότεροι ξέρουν τι είναι σωστό και όλα θα πάνε καλά. Οι συμμορίες τον απέβαλαν. Οι συμμορίες δεν μπορούν να ανεχθούν ανθρώπους σαν τον Μάνο. Είναι κατά του συστήματος ο Μάνος. Ακούγεται παράτερο. Σας το λέω ακόμα κι εγώ. Είναι εναντίον των συμμοριών, όχι του συστήματος, του δημοκρατικού. Δεν έχουμε καταλάβει. Διοικούμαστε από συμμορίες. Κύριε Προκοπάκη, στη ζωή όταν κάνουμε λάθος πληρώνουμε. Αυτοί που κάνανε λάθος και μας έχουν φέρει στο χείλος του γκρεμού εξακολουθούν να ζητάνε την ψήφο μας. Εσείς αυτό πώς το εξηγείτε? Εμένα με ξεπερνάει. Το να ζητήσουν την ψήφο είναι δικαίωμά τους. Το ζήτημα είναι να την πάρουν. Και το ζήτημα επίσης είναι ότι όταν τη ζητούν, εάν μπορούν να πείσουν ότι έχουν αλλάξει η άποψη ή έχουν αναγνωρίσει το λάθος. Αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο και πολύ φοβάμαι ότι κανένας δεν βάζει το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών στο τραπέζι πλην της δράσης. Το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι μνημόνιο ή αριστερά όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Η πραγματική επιλογή είναι μεταξύ των φιλελεύθερων και των κρατιστών. Μεταρρυθμιστές και συντηρητικοί. Ναι, ακριβώς. Τελικά η γραμμή τραβιέται εκεί πέρα. Δηλαδή, όταν έχεις μια κοινωνία και το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει εξαρτάται από το αν θα γίνουν ραγδαίες και ευρείες μεταρρυθμίσεις, αυτός που προωθεί τις μεταρρυθμίσεις με τον πιο συνεπή τρόπο, με τον πιο βασανιστικό, να μου επιτρέψετε να πω και βαρετό τρόπο. Βαρετό τρόπο γιατί είναι ακριβώς αυτά τα οποία. Τα ζητήματα τα οποία αρνείται η κοινωνία να προχωρήσει και επομένως χρειάζεται η επανάληψη. Έτσι. Αυτό είναι που έχει το προοδευτικό πρόσημο. Επομένως, η επιλογή στις εκλογές αυτές είναι ή η υπέρβαση του κρατισμού ή η συνέχιση του κομματικού κράτους με όλες τις παθογένειές του. Με τη διαπλοκή, με τη διαφθορά, με την ανομία, με την έλλειψη διαφάνειας και με τη συσσόρευση χρέους. Το δίλημα ευρώ ή δραχμή είναι πραγματικό ή είναι απλώς εκφοβιστικό? Οι εταίροι μας στην Ευρωζώνη μας έθεσαν το δίλημα. Εάν θέλουμε να κάνουμε δημοψήφισμα, το δημοψήφισμα θα είναι για την παραμονή της Ελλάδος στο ευρώ ή για την έξοδο της. Πρακτικά, δραχμή τι θα σήμαινε στη ζωή των πολιτών την επόμενη μέρα, αν γυρίζαμε στη δραχμή? Θα σήμαινε ότι θα εξανομίζονταν οι καταθέσεις από τις τράπεζες, θα μπαίνανε στην αλλαγματική έλεγχη για να αποτραπεί αυτό. Θα λείπανε αγαθά πρώτης ανάγκης, εισαγόμενα, όπως είναι το πετρέλαιο, τρόφιμα, φάρμακα κλπ. Γιατί κανείς δεν θα ήθελε να πληρωθεί σε δραχμές. Άρα ποιοι θα θυγούν περισσότερο από μια επιστροφή στη δραχμή? Θα θυγούν περισσότερο οι φτωχότεροι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει στο εξωτερικό, ούτε περιουσιακά στοιχεία σε άλλα νομίσματα.
Δεν νομίζω ότι μπορώ να αλλάξω την νοοτροπία κανενός. Αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να έχουμε ως κράτος και οφείλουμε να έχουμε, είναι να έχουμε θεσμούς τους οποίους τηρούμε απαρέγκλητα. Όλους τους νόμους και όλους τους θεσμούς. Χρειάζεται όμως και ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί οι άνθρωποι τείνουν να είναι άπλιστοι και να καταχρώνται τα δικαιώματά τους. Άρα το κράτος έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχουμε εγκληματίσει στην Ελλάδα είναι υπερβολική ρύθμιση. Η Ελληνική Βουλή έχει ψηφίσει πάνω από 4.000 νόμους και κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες εγκυκλίων. Συμφωνώ μαζί σας αυτό, αλλά η ασφαλιστική αγορά, όχι, η ασφαλιστική αγορά επί παραδείγματι. Δεν μπορεί μια ασφαλιστική εταιρεία όπως αυτή της οποίας ο ιδιοκτήτης χθες μπήκε φυλακή επί τόσα χρόνια να είναι στο πρόθυρο της πτώχευσης και οι ελληνικτικές αρχές να μην το έχουν καταλάβει. Το κράτος μας ουδέποτε θέλησε πραγματικά να ελέγξει. Ρύθμιζε, νομοθετούσε για να μην ελέγξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ηλίου φαϊνότερο. Το ζήτημα επίσης είναι ότι υπάρχει και η έννοια της εποπτείας. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα η ρύθμιση που είναι οι νόμοι που ψηφίζονται και θεωρητικά είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι πάντες, και είναι μια δεύτερη δραστηριότητα, είναι η εποπτεία, η οποία αυτή είναι που πρέπει να ασκείται καθημερινά, να ελέγχεται το επιχειρήν, να ελέγχονται οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι πάντες. Όταν κλείνει μια επιχείρηση, ο κόσμος μένει στο δρόμο. Οι άστεγοι που βλέπουμε στην Αθήνα, οι περισσότεροι, είναι γιατί χάσαν τη δουλειά τους στις επιχειρήσεις που δούλευαν. Και δεν είναι τους έδιωξε ο κακός εργοδότης, μπήκαν λουκέτα στις επιχειρήσεις. Λοιπόν, τις περισσότερες από αυτές δεν μπορούμε να τις ξανανοίξουμε, γιατί ήταν μαγαζάκια που πουλάγανε στην ελληνική αγορά. Πρέπει να δημιουργήσουμε καινούργιες, όπου αυτοί οι άνθρωποι που τώρα είναι άνεργοι θα πάνε να βρουν καινούριες δουλειές. Έχουμε όμως 900.000 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Οι αυτοαπασχολούμενοι αυτοί έχουν μάθει να κάνουν δουλειές. Απλώς πρέπει να αλλάξουν λίγο τον προσανατολισμό τους. Και το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουν είναι από τη μια η γραφειοκρατία που τους δημιουργεί τεράστια εμπόδια, απίστευτα εμπόδια, και αφετέρου η πάρα πολύ βαριά φορολογία που έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Η βαριά φορολογία όμως δεν συντηρεί το κοινωνικό κράτος. Πώς θα υπάρχει κοινωνικό κράτος χωρίς φορολογία? Η βαριά φορολογία συντηρεί και καλά πράγματα του κράτους, αλλά και σπατάλες τρομερές. Έχω γράψει και πολλοί άλλοι, και από άλλους πολιτικούς χώρους και από την αριστερά, για το μεγάλο σκάνδαλο των ταμείων, όπου έχουμε ένα λεγόμενο κοινωνικό κράτος, που ο πλούσιος δικηγόρος μηχανικός παίρνει περισσότερα χρήματα από το κράτος από ό,τι παίρνει ο φτωχός υπάλληλος του ΙΚΑ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Νομίζετε ότι ο κόσμος αυτά μπορεί να τα καταλάβει ή είναι δύσκολες έννοιες? Θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά νομίζω ότι η δράση έχει ξεκινήσει να τα εξηγεί αρκετά καλά και πρέπει να συνεχίσουμε και μετά τις εκλογές. Ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, ενισχύουμε τους κακούς επιχειρηματίες που ρουφάνε το αίμα του κόσμου? Οι επιχειρηματίες είναι ό,τι χρησιμότερο υπάρχει στην κοινωνία. Γιατί είναι χρήσιμο? Για την οικονομία της κοινωνίας. Διότι είναι οι μόνοι που φτιάχνουν πλούτο. Αυτή είναι η δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να φτιάχνουν πλούτο. Εκτιμώ τους επιχειρηματίες και τους χρειαζόμαστε. Και έχετε επιχειρηματίες και στα ψηφοδέλτιά σας. Εσείς αφήσατε, κύριε Σταυρίδη, αφήσατε τις μέχρι τώρα ενασχολείς σας και πήγατε στα κοινά. Πώς εξηγείτε αυτή η απόφαση? Η επιχειρηματικότητα σημαίνει θέσεις εργασίας. Σημαίνει προοπτική για τους νέους. Και θεώρησα ότι δεν μπορώ να μένω αμέτωχος την ώρα που το καράβι είναι ακυβέρνητο. Θέλω να συμμετέχω και να βοηθήσω με τη φωνή μου να γίνει μια συνεννόηση ευρύτερη για καλύτερη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς έχουμε τεχνογνωσία, ξέρουμε πώς γίνεται η διακυβέρνηση στις επιχειρήσεις μας και μπορούμε αυτή την καλή διακυβέρνηση να τη φέρουμε και στο κράτος μας. Αυτό το οποίο κάναμε είναι ότι το δημόσιο δημιουργούσε θέσεις. Το δημόσιο δεν πρέπει να δημιουργεί θέσεις. Οι επιχειρηματίες δημιουργούν θέσεις, το δημόσιο δημιουργεί τις ευκαιρίες και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δημιουργηθούν αυτές τις θέσεις. Εμείς το πήραμε λίγο στραβά. Στην Ελλάδα είπαμε απλά αρχίζουμε και προσλαμβάνουμε ανθρώπους. Πού τους προσλαμβάναμε? Στο δημόσιο. Βεβαίως αυτό μετά έχεις μια πελατειακή σχέση με τον άνθρωπο τον οποίο σε έχει βάλει εκεί μέσα και ο οποίος αντίστοιχα σου φέρνει τις ψήφους. Άρα... Οι πελάτες ψηφίζουν. Οι πελάτες ψηφίζουν κυρίως. Και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο δυστυχώς σε αυτό το σύστημα. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξει και να ψηφίσει ποιος? Οι πολίτες, σαφώς. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για μας το βασικό πρόβλημα είναι το μέγεθος του κράτους. Γιατί είναι πρόβλημα? Διότι ξοδεύουμε λεφτά που δεν έχουμε και γι' αυτό δανειζόμασταν τους χρόνια. Μαζεύτηκαν λοιπόν φοβερά χρέη. Γιατί τα κάναμε τα χρέη? Για να πληρώνουμε αυτό το χοντρό κράτος. Και αυτή τη στιγμή τελειώσαν τα δανεικά,
και πρέπει να κάπου να βρούμε τα λεφτά. Και τι έκανε η κυβέρνηση Παπανδρέου? Έβαλε φόρους. Φόρους και ξανά φόρους και ξανά φόρους, και θα μπουν τώρα καινούργιοι φόροι τον Ιούνιο. Ξανά φόροι. Λοιπόν, όλο αυτό έχει διαλύσει την ιδιωτική οικονομία. Είπαμε πριν, ένα τόσο 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Απίστευτα νούμερα αυτό. Δεν το συνειδητοποιούν. Δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια αγορά όπου τα 2 εκατομμύρια Έλληνες ζουν από εξαρτημένη εργασία. Και τώρα λέμε ότι χάσανε 1,5 εκατομμύριο τη δουλειά του. Είναι παλαβά τα νούμερα. Η χώρα έχει ένα βασικό καθήκον. Να απασχολήσει 1,5 εκατομμύριο σημερινούς ανέργους και ίσως πολύ περισσότερους αυριανούς. Και επί αυτών των ερειπίων πρέπει να ξαναστηρίξουμε τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Η παραγωγή, πιστεύω, οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας είναι η νέα μεγάλη ιδέα του έθνους. Μιλάει αριστερά για αναδιανομή πλούτου. Άρα, εξορισμού θέλει τον πλούτο. Γιατί αν δεν τον έχεις, δεν τον διανύμεις, έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να μοιράσεις κάτι αν δεν το έχεις. Και αν δεν το έχεις, πρέπει να το φτιάξεις. Και όταν το φτιάξεις, αρχίζεις και το πετσοκόβεις, άμα θέλεις. Άρα η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει να μπει στην παραγωγή του πλούτου. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ψηφίζοντας Μάνο. Θέλει προσοχή. Το θέμα επιχειρηματικότητα το γνωρίζετε. Τι κάνουμε λάθος και τι μπορούμε να φτιάξουμε? Το πρώτο λάθος είναι ότι δεν την εκτιμάμε την επιχειρηματικότητα. Νομίζουμε ότι οι δουλειές οι άλλες, εκτός επιχειρήσεων, μπορούν να τις στηρίξουμε από μόνες τους. Αν δεν έχουμε επιχειρήσεις σοβαρές, δεν θα υπάρχουν και άλλες δουλειές, ούτε στο δημόσιο, ούτε πουθενά. Το δεύτερο είναι ότι τη δυσκολεύουμε με τρομερά βάρη, γραφειοκρατία από τη μια, φόρη από την άλλη. Στις οικονομίες που εκτιμάμε, εγώ προσωπικά που εκτιμώ, ας πούμε τις σκανδιναβικές οικονομίες, οι φόροι είναι ψηλοί, αλλά οι φόροι ανέβηκαν αφού χτίσανε πάρα πολύ σοβαρές παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν σε όλο τον κόσμο και έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο. Εμείς τέτοιες δεν έχουμε και τέτοιες πρέπει να δημιουργήσουμε. Είναι αντιφατικά πράγματα η προστασία των εργαζομένων και η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, ή αυτά παντρεύονται και υπηρετούν έναν κοινό στόχο? Όχι, είναι αντιφατικά, αλλά συνδέονται απόλυτα. Εάν δεν αναπτύσσεται επιχειρηματικότητα και ιδιωτική οικονομία, δεν μπορούν να αυξάνονται οι θέσεις εργασίας. Αν αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, αυτό σημαίνει προστασία στον εργαζόμενο. Προστασία στον εργαζόμενο δεν είναι να έχουν 10 άτομα προνομιακά μια θέση. Είναι να έχουν πάρα πολλά άτομα θέση εργασίας, και αυτό θα πρέπει το εργατικό δίκαιο να τους το αφήσει, να τους το επιτρέψει κατά κάποιο τρόπο, γιατί εκεί είναι και το βασικό πρόβλημα του εργατικού δικαίου. Υπάρχουν αγρότες στη δράση? Ένας από τους αγρότες στη δράση είμαι και εγώ. Δεν ξέρω πόσους άλλους έχουμε, γιατί το τελευταίο καιρό έχετε όλο και περισσότερος κόσμος. Τι αγρότες είστε, τι παράγετε? Παράγω σαλάτες, μαρούλια, στην έκτασή μου στο Μαραθώνα και τροφοδοτώ εστιατόρια. Εύκολη δουλειά, γιατί έχετε πάρει επιδοτήσεις, φαντάζομαι. Ούτε ευρώ. Αυτό δεν γίνεται. Αγρότης στην Ελλάδα χωρίς επιδοτήσεις δεν υπάρχει. Δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ. Και είναι... Άρα μπορεί να υπάρξει αγροτική ανάπτυξη χωρίς επιδοτήσεις? Προφανέστατα. Υπάρχει. Εξηγήστε. Πολύ μεγάλο περιθώριο. Καταρχήν, σκεπτόμενοι έξυπνα, να αντικαταστήσουμε μεγάλο μέρος των εισαγόμενων προϊόντων στην Ελλάδα, τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες ή από κοινοτικές χώρες, είναι ποιοτικά. Έρχονται σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και είναι κρίμα να μην απευθυνθούμε σε αυτή την αγορά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε με δικά μας προϊόντα τις εισαγωγές. Άμα είναι τόσο εύκολο, γιατί έχουμε ολόκληρο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί δεν το έχουν σκεφτεί? Εγώ δεν συμβουλεύτηκα κανένα Υπουργείο για να το κάνω. Άρα μπορεί κάποιος να ξεκινήσει μόνος του και να πετύχει. Πολύ εύκολα. Όταν έχεις μάθει να παίρνεις τις επιδοτήσεις, συγγνώμη, αλλά κι εγώ μπορεί να μην άλλαζα. Η ανάγκη είναι. Η ανάγκη είναι πάντα η κινητήρια δύναμη. Όταν μια προσαρμογή πρέπει να γίνει, δηλαδή το ότι η βαμβακοπαραγωγή από το 89 μέχρι το 2003 υπερδιπλασιάστηκε για ένα προϊόν το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να διώξει από την Ευρώπη, γιατί βγαίνει στο 1/10 της τιμής στον Νίλο και στο Μάλι και τέτοια, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή ήταν μια... Βρήκα μια ευκαιρία εύκολου χρήματος και εγώ θα έκανα το ίδιο πράγμα. Αν είναι πολύ εύκολο το χρήμα, γιατί όχι? Εδώ είναι το είδος του ανθρώπου που αναδεικνύει αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε. Φέρνουμε ανθρώπους που νιώθουν, που μπορούν να τα φτιάξουν μόνοι τους. Αυτούς τους ανθρώπους χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα για να φτιαχτεί ο τόπος. Ο τόπος, μιλάμε για την αγροτική οικονομία, τα έχει όλα. Έχει τον ήλιο, έχει τα εδάφη, έχει νερό, έχει οτιδήποτε χρειάζεται για να σκίσουμε στα αγροτικά προϊόντα σε όλη την Ευρώπη. Γιατί μπορούν οι Ολλανδοί
που κάνει κρύο, καταχνιά και δεν είναι κοντά στη, δεν ξέρω τι, με τα μαύρα φαγάλια και δεν μπορούμε εμείς. Ο αγρότης αυτός έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Νομίζω ότι το πιο καλό που είπε ήταν ότι ό,τι έκανα το έκανα χωρίς Υπουργείο. Δηλαδή φτάνεις να συμπεράνεις, πρέπει μήπως δεν το χρειαζόμαστε καθόλου το Υπουργείο. Το λέω αυτό στο Μέγερ όταν λέμε για τη συρρήκνωση του κράτους. Να, εδώ είναι ένας αγρότης. Τον έχω ρωτήσει στο παρελθόν για το τι φτιάχνει, μου έχει πει ότι βγάζει λεφτά, μου έχει πει ότι απασχολεί μερικούς ανθρώπους στο αγρόκτημά του και μάλιστα σκέφτεται να επεκτείνει τις δραστηριότητες του τώρα μαζί με άλλους που θέλουν να του δώσουν λεφτά να τα διαχειριστεί στην αγροτική οικονομία. Σημειώστε, πρέπει να το ρωτήσετε τον ίδιο. Δεν είναι κληρονόμης τίποτα. Νίκιασε την έκταση. Άρα υπάρχουν περιθώρια η αγροτική μας οικονομία να αναπτυχθεί και να παραχθεί πλούτος προς όφελος όλης της κοινωνίας. Άρα πολύ μεγάλα, αρκεί να ξεπεράσουμε τα κολλήματα ότι τι ζητάνε οι επιδοτήσεις, ποιους αγρότες θέλουν οι επιδοτήσεις ή τέλος πάντων ότι θα ζήσω με ένα προστιθέμενο εισόδημα των επιδοτήσεων. Σαν να μου λέτε ότι μέχρι στιγμής παράγουμε ό,τι ξέρουμε ότι επιδοτείται. Πρέπει να παράγουμε ό,τι ξέρουμε ότι θα απορροφηθεί από την αγορά. Συνήθως ναι. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία αγροτών στην Ελλάδα η οποία σκέφτονται με το δικό μου το σκεπτικό. Με το δικό μου. Τέλος πάντων, σκέφτομαι ένα σκεπτικό ότι παράγουμε ένα προϊόν το οποίο θέλει να καταναλώσει ο πελάτης. Το κοστολογούμε και από αυτό το προϊόν βγαίνει κέρδος. Στοχεύουμε προς το μέλλον και ξέρουμε ότι αυτό το προϊόν θα έχει μια συνεχόμενη πορεία στην αγορά. Αν όχι, είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να το αλλάξουμε και μάλιστα εύκολα. Το υπαριθμόν ένα θέμα είναι να έχουμε καλούς δασκάλους. Καλή παιδεία σημαίνει να έχουμε καλούς δασκάλους. Άριστους δασκάλους. Θα έλεγα το ίδιο, ξέρεις, και για την υγεία. Η καλή να έχουμε σύστημα υγείας. Ναι, πρέπει να έχουμε τους άριστους γιατρούς. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Με το να τους διαλέγουμε από τότε που ξεκινούν να μάθουν να γίνουν δάσκαλοι. Από το πανεπιστήμιο που μαθαίνουν να γίνουν δάσκαλοι. Να είμαστε αυστηροί, να έχουμε υψηλές απαιτήσεις, να τους ξεδιαλύνουμε αργότερα. Σας αξιολογούμε. Είναι τα σημαντικότερα θέματα. Και μετά, αν έχουμε άριστους δασκάλους, να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά. Δεν μου φτάνουν αυτά που λέει ο Μάνος, θέλω κι άλλα. Πείτε τα εσείς. Δεν αρκεί να κάνουμε, να μορφώσουμε τους καλύτερους δασκάλους. Δεν αρκεί. Πρέπει ως κοινωνία να καταλάβουμε ότι όπως δεν μπορεί κανένας να ανακατεύεται στη δουλειά του γιατρού, έτσι δεν πρέπει και να ανακατεύεται στη δουλειά του δασκάλου. Αυτός κάνει τη δουλειά μέσα στην τάξη με τα παιδιά. Και αυτός πρέπει να είναι αρμόδιος και το πρόγραμμα σπουδών να φτιάχνει και να το αξιολογεί και να αξιολογεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθάει τη μάθηση, δηλαδή να κάνει αυτό που λέγεται διαμορφωτική αξιολόγηση και όχι απολογιστική αξιολόγηση όπως κάνουμε σήμερα. Γιατί τώρα αξιολογούμε τα παιδιά, έλα εδώ να δούμε τι έκανες. Νομίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν θέλουμε κριτική σκέψη στην Ελλάδα. Αυτό είναι βασικός παράγοντας για τον οποίο έχουμε πρόβλημα ως κοινωνία. Εάν αυτή είναι η άποψή σας, εγώ την προσυπογραφώ. Στην Ελλάδα λέμε στα παιδιά από πολύ νέα, αλλά κυρίως όταν γίνονται 16 ετών, δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιος είσαι ούτε τι σκέφτεσαι. Μάθε την ιστορία απ' έξω και να μου την πεις για να περάσεις το πανεπιστήμιο αν θέλεις. Ναι, αλλά τι πολίτες δημιουργεί αυτό το σύστημα παιδείας? Παπαγάλους. Αλλά δεν θέλουμε να τους κάνουμε παπαγάλους, τους κάνουμε γιατί είμαστε της ίσονος προσπαθίας. Το ζητούμενο είναι να μην είναι, να είναι κουκουβάγες. Νομίζω ότι το σύστημα οδηγεί σε μαθητές οι οποίοι δεν αγαπούν τη μάθηση και δεν αγαπούν το σχολείο τους και το πανεπιστήμιο τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αν περιμένουμε να αλλάξει η Ελλάδα, να προχωρήσει, δεν ξέρω τι, με παιδεία η οποία απαξιώνει, φτύνει το μαθητή και του λέει δεν έχει. Και βεβαίως φτύνει και το δάσκαλό του, γιατί τον μαθαίνει ορισμένα πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιεί ποτέ. Δεν είναι λοιπόν αυτό θέμα πολιτικής τοποθέτησης. Φτιάχνει το σχολείο και το πανεπιστήμιο πολίτες που δεν αγαπούν το σύνολο μέσα στο οποίο βρίσκονται. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό είναι προοδευτική θέση. Προσπαθώ χρόνια να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να λέει κανείς ότι θέλει να προχωρήσει το σύστημα της παιδείας της τριτοβάθμιας και να μην αντιλαμβάνονται τα κόμματα τα μεγάλα και τα μικρότερα ότι θα έπρεπε να καταργήσουν την επόμενη μέρα τις κομματικές τους νεολαίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στο φοιτητικό συνδικαλισμό. Προφανώς για τα θέματα τους μπορούν να συνδικαλίζονται. Η κομματική νεολαία για μένα είναι δείγμα φοβερή συντήρησης και οπισθοδρόμησης και όχι προόδου. Ξέρετε κύριε Μαρκουλάκη, όχι μόνον. Είναι ένα επάγγελμα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες. Ετοιμάζονται για να μπουν στη Βουλή, μην παρακολουθώντας τίποτα από τη σχολή τους,
αλλά μαθαίνοντας τις άλλες τέχνες της πολιτικής που μαθαίνουν. Και διαφημίζοντας ότι στο Πολυτεχνείο αντέγραφαν, γιατί το έχουμε και αυτό. Βεβαίως, αυτή είναι η μαγιά μας, η της ίσονος προσπάθεια πάλι που φτιάχνει τους παπαγάλους και που φτιάχνει και τους αγράμματους. Θέλω να πω ότι το να φτιάξουμε ένα πολύ καλό σχολείο, ένα από τα καλύτερα σχολεία του κόσμου, δημόσιο σχολείο, δεν εννοώ ιδιωτικά σχολεία, εννοώ δημόσιο, το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι εξαιρετικά προσιτό και εφικτό πράγμα. Η δράση, γιατί θα το αλλάξει αυτό, πώς μπορεί να το αλλάξει αυτό? Η δράση πρέπει να αλλάξει τον κόσμο όλο, αν μπορεί. Ας ξεκινήσουμε από και την Ελλάδα. Θα αλλάξει, ναι, τον κόσμο της Ελλάδας τουλάχιστον, και θα τον αλλάξει αφήνοντας το μυαλό των ανθρώπων να αυξηθεί, να βγατήσει, να μεγαλώσει. Δεν συμβιβαστήκαμε με το σύστημα. Πολεμήσαμε γι' αυτό. Πήρε τρία χρόνια. Πήρε τρία χρόνια αλλεπάλληλες προσπάθειες. Τελικά όμως επιτύχαμε μία νίκη η οποία δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά όλα τα μικρά κόμματα αυτή τη στιγμή και αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι μία κατάκτηση της δημοκρατίας. Διότι δεν υπάρχει λιγότερο αντιδημοκρατικό πράγμα από το να μην μπορεί να εμφανιστεί κάτι καινούριο. Η δράση έχει κάνει την καμπάνια της χρησιμοποιώντας κατά κόρον τα social media, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να αλλάξει κάτι, κερδίζονται οι εκλογές πλέον με αυτά? Όχι, δεν κερδίζονται οι εκλογές μόνο με αυτά. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Είχα μια συζήτηση το πρωί πριν έρθω εδώ στο Twitter, όπου λέγανε χαριτολογώντας ότι αν βγάζαμε κυβέρνηση από το Twitter θα είχαμε αυτοδυναμία μόνοι μας. Γιατί μετρώει και εμένα, τώρα έχουμε εκλογές, έτσι. Όλος αυτός ο κόσμος που μας παρακολουθεί, τι μπορεί να κάνει αυτές τις μέρες ο ίδιος? Μπορεί ο καθένας από αυτούς να τον παρακινήσουμε να βρει κάποιον άλλον που να θέλει και αυτός με τη σειρά του να μας στηρίξει? Αυτό που γίνεται και είναι πολύ καλό και θετικό είναι ότι όλα αυτά βασίζονται σε μια ειλικρίνεια. Εμείς ειλικρινώς εκφράζουμε τις απόψεις μας, ειλικρινώς γίνονται αποδεκτές και ειλικρινώς εκείνοι θα τις αναμεταδώσουν εφόσον συμφωνούν. Δεν μπορείς να παρακινήσεις ούτε να χειραγωγήσεις μέσα σε social media και είναι πολύ καλό που υπάρχουν και κομμάτια του πολιτικού συστήματος αντιδράσης που δεν προσπαθούν να το κάνουν. Δεν περπατάει τίποτα στα social media. Πρέπει να... Ό,τι πετύχει, το αναπαράγεται. Ό,τι δεν είναι καλό, μένει στο πρώτο post. Συμμετέχουμε σε αυτά. Μετέχω και ο ίδιος προσωπικά εδώ και περίπου ένα χρόνο. Και ανακάλυψα, αν μπορώ να πω έτσι, ότι πολλοί νέοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτά τα οποία λέμε. Και αυτό είναι το καινούριο στοιχείο. Ότι ευνίδια έχουμε ανοιχτεί σε ένα καινούριο κόσμο. Η τεχνολογία, η νέα τεχνολογία τους δίνει πρόσβαση όμως, είναι ένα παράθυρο επικοινωνίας. Διότι μπαίνουν μέσα και σχολιάζουν. Λέω κάτι, σχόλια, έρχονται ξέρω εγώ 70 σχόλια. Πολλές φορές δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Αλλά έρχονται σχόλια, ο κόσμος ασχολείται και εκφράζεται. Το Twitterίζει είναι στη φιλοσοφή που είπε ένας φίλος μας. Εγώ είμαι του σύντομου και περιεκτικού και βρίσκω ότι τα κοινωνικά μέσα είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος, την ευθύνη που έχω σαν πολίτης, να μπορώ να την μεταδώσω σε πάρα πολύ κόσμο την ίδια ώρα. Και πιστεύω ότι αυτό που λέει ο Γκάντι, ότι πρέπει εσύ να γίνεις η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο. Και το κομπιούτερ σε βοηθάει. Ο Γκάντι δεν έχει κομπιούτερ. Ναι, αλλά βοηθάει πάρα πολύ. Το διαδίκτυο έχει άπειρες δυνατότητες προς όλες τις κατευθύνσεις. Σπάει μονοπόλια ενημέρωσης, είναι δημοκρατικό, είναι δωρεάν προσβάσιμο. Έχει δυνατότητες να δίνει το λόγο σε ανθρώπους που δεν θα τους ακούγαμε αλλού, περιθωριακές και καλά απόψεις, και δίνει τη δυνατότητα της συμμετοχής. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά νομίζω του δίνουν μια προοδευτική κατεύθυνση, αν μη τι άλλο. Λαμό για να φοβάστε τους πασίκλες, σωστά. Στους γνωστούς μου προκάλεσε ενθουσιασμό. Ποιοι είναι οι πασίκλες και γιατί να τους φοβούνται τα λαμόγια? Σπασίκλες. Οι σπασίκλες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο ορθολογιστές, λίγο πιο βαρετοί, κοιτάνε τη δουλειά τους, τους νοιάζει το αποτέλεσμα και οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο δεν τους αρέσει η πολιτική έκφραση που επικράτησε πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο, που ήταν κυρίως είτε υποσχότανε κάτι, το οποίο δεν ήταν ορθολογικό, είτε βασιζόταν σε πολύ στοιχειώδη emotional responses, αυτό που βλέπουμε. Άρα εσάς η δράση σε αυτό σας απαντάει? Βρήκατε σπασίκλες? Ευχαριστούμε, μας κολακεύετε. Συγγνώμη θα το πω, αλλά είσαστε. Η δράση είναι φιλελεύθερη όσον αφορά την παραγωγή πλούτου και την ανάδειξη του ατόμου και πάρα πολύ ευαίσθητα κοινωνικά και περιβαντολογικά. Κοινωνικά διότι θέλουμε ένα κράτος δικαίου και ένα κράτος που να παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στον πολίτη. Είναι προοδευτική η δράση? Γι' αυτό είμαι εδώ, γιατί τελικά κατέληξα ότι ναι είναι. Μπορώ πλέον να το αναγνωρίσω, γιατί χρόνια
λιδωρούσα και την δράση και τους ανθρώπους της, θεωρώντας τους ακραίους φιλελεύθερους. Αλλά έτσι τουλάχιστον όπως αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι η δράση είναι αυτό που θα έλεγα μια εκδοχή της φιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατίας. Ένας έντιμος, καθαρός συμβιβασμός δεξιών και αριστερών πολιτικών, που τουλάχιστον στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχουν αυξήσει το βιωτικό επίπεδο και όχι μόνο, και το επίπεδο των ελευθεριών, σε ένα επίπεδο που για μας τουλάχιστον, αν συνέβαινε, έστω και στο μισό, θα ήταν επανάσταση πραγματική. Άρα, κύριε Μάνο, νομίζω ότι εδώ γίνεται μια επανάσταση. Έρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν την αριστερά και λένε ότι καταλήξανε ότι είμαστε οι πιο προοδευτικοί. Είναι αλήθεια ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί και χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι διότι πραγματικά κάτι γίνεται. Το όραμα το δικό μου, όπως το δήλωσα όταν δημιουργήθηκε η δράση, ήταν να φέρουμε στην πολιτική νέους ανθρώπους. Ανθρώπους που δεν ήσαν πριν στην πολιτική. Και λιδωρούσαν τη δράση, όπως είπε. Στα κόμματα, ούτε στα συνδικάτα, οπουδήποτε. Και λέγαμε πρέπει να έρθουν τέτοιοι άνθρωποι στην πολιτική. Μόνο έτσι θα αλλάξει ο τόπος μας. Όταν θα αναθέσουμε σε μια νέα φουρνιά πολιτικών, όχι νέα απαραίτητο στην ηλικία, είναι χρήσιμη και η ηλικία, αλλά νέων ανθρώπων που να μην έχουν μολυνθεί. Νέα μυαλά. Ναι, να μην έχουν μολυνθεί από την καθιερωμένη πολιτική στο τόπο μας. Και αυτό το κάναμε. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι της δράσης και της φιλελεύθερης συμμαχίας είναι περίπου 220 υποψήφοι σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά αυτό είναι το πιο αισιόδοξο που συνέβη σε αυτές τις εκλογές. Μας απειλούν ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση και θα έρθουν τα χειρότερα. Εμένα μου προκαλεί ανασφάλεια η εμφάνισή τους. Τους βλέπω και τρομοκρατούμε και λέω είναι δυνατόν μαδεύτες. Θα μπορέσει όμως η Ελλάδα την 7η Μαΐου η κυβέρνηση να συνεχίσει. Βεβαίως θα μπορέσει. Τι κουβέντα, βέβαια θα μπορέσει η Ελλάδα. Και είναι καθήκον. Με ποια κυβέρνηση, κύριε Μάνο? Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αλλά εμείς έχουμε δηλώσει και το ξαναλέω και τώρα, ότι η δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε να κυβερνηθεί η Ελλάδα. Άρα ο κόσμος, μη ψηφίζοντας τους δύο πρώην μεγάλους, δεν θέτει τη χώρα σε περιπέτειες και σε κίνδυνο. Αυτό λέτε. Εγώ νομίζω ότι τους θέτει σε κίνδυνο περισσότερο να τους ψηφίσει αυτούς. Κύριε Μάνο, γιατί η δράση θα κάνει την αλλαγή? Τι το τόσο διαφορετικό θα κάνει η δράση άμα μπει στη Βουλή? Ότι επιτέλους θα είναι μια ομάδα σοβαρή. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους, θα έλεγαν μάλλον μια βαλκανική οπερέτα. Φτάνουν όμως 8, 9, 10, 12 βουλευτές για να κάνουν την αλλαγή ή θα τους κουκουλώσει το σύστημα? Να σας πω, το είδος των ανθρώπων που υπάρχουν σήμερα στη δράση δεν έχω την εντύπωση ότι κουκουλώνονται. Όλοι, ο καθένας από αυτούς ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει ήδη, ξεχωρίζει πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Και αυτούς δεν τους κουκουλώνεις. Αυτοί θα ξετρυπώνουν πάντοτε, όπου και να είναι. Η δράση είναι ένα μικρό κόμμα. Πείτε ότι μπαίνει στη Βουλή. Τι θα μπορέσει να κάνει η δράση, γιατί θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση που θεωρείτε ότι είναι η σωστή? Γιατί τα μεγάλα κόμματα έχουν μέσα κάποιους λίγους ανθρώπους που τα πιστεύουν αυτά που λέει και η δράση, αλλά έχουν πάρα πολλούς παλαιοκομματικούς, φοιτητοπατέρες, εργατοπατέρες που δεν τα πιστεύουν και επομένως και οι λίγοι μεταρρυθμιστές στα μεγάλα κόμματα θα μπλοκαριστούν. Ένα μικρό κόμμα σαν τη δράση θα μπορεί να είναι μια συνεπής φωνή και να επιμένει. Μια αλογόμηγα που θα τους τσιγκλάει συνέχεια δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Και πέρα από την αλογόμηγα υπάρχει και το πρακτικό μυαλό. Δηλαδή όλοι συμφωνούμε για παράδειγμα ότι στο δημόσιο πρέπει να μπουν συστήματα πληροφορικής που να παρακολουθούν τον υπάλληλο για να μην γίνονται λαμογές. Ποιος επιμένει σε αυτά? Το έχουμε υπογράψει. Όποιον ρωτήσετε λέει ναι, να γίνει αυτό. Και δεν το κάνει κανείς. Εάν δεν υπάρχουν κάποιοι βουλευτές με το πείσμα της δράσης, με το μυαλό, το καθαρό της δράσης και κυρίως την επιμονή να γίνονται δυσάρεστοι στους υπουργούς, αυτό δεν θα γίνει. Αυτό που κατά κόρον κάνει ο κύριος Μάνος, έχει κάνει επί χρόνια, το έχουν καταλογίσει και τελικά εμφανίζεται, γίνεται το πλεονέκτημά του τώρα. Δηλαδή πρέπει να επιμένουμε. Έτσι. Και επειδή εγώ ξέρω αρκετό κόσμο στα ψηφοδέλτια της δράσης, δεν είναι μόνο ο Μάνος. Είναι αρκετοί που έχουν τα ίδια στραβά μυαλά με αυτόν. Επίμονη. Είναι ένα μήνυμα ότι η επιμονή τελικά αποδίδει, αλλά πρέπει να αντέχεις, να αντέχεις πολύ. Ναι, πρέπει περισσότερο να εξαιρέσει θέμα ιδιοσυγκρασίας. Η αντοχή και η επιμονή. Και ακόμα αυτά λένε μερικοί δημοσιογράφοι για μένα. Μα αυτά μας τα έχεις πει τόσες φορές. Γιατί επιμένεις? Επιμένω διότι αν δεν επιμείνω, αυτά δεν θα περάσουν. Πράγματα που συζητούσαμε τότε στη δράση και προσπαθούσαμε να τα περάσουμε στο δημόσιο διάλογο,
όπως το πώς πρέπει να σκεφτούμε για το δημόσιο τομέα, πώς πρέπει να σκεφτούμε για την παιδεία, τι σημαίνει πραγματικά κοινωνικό κράτος και πώς μπορεί αυτό το κοινωνικό κράτος να λειτουργήσει, ότι στην πραγματικότητα τώρα έχουμε ένα κράτος το οποίο λίγοι πλουτίζουν σε βάρος των πολλών. Και οι θέσεις μας θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι αυτό θέλουν να ανατρέψουν, με την οργάνωση του κράτους και τη μεταρρύθμιση και τη μίκρυνση. Γίνεται ήπια προσαρμογή ή εδώ που φτάσαμε, όχι? Δεν ήμουν ποτέ υπέρ της ήπιας προσαρμογής. Η ήπια προσαρμογή είναι μια λογική προσαρμογή σε χώρες που έχουν υπομονή, σε λαούς που έχουν υπομονή και πρόγραμμα και σύστημα και σχέδιο. Τότε μπορείς να πεις θα κάνω κάτι με μικρά βήματα. Στο τόπο μας χρειαζόμαστε μεγάλα, γρήγορα, αποφασιστικά βήματα. Ένα σοκ. Λοιπόν, συνέβη αυτό το οποίο είναι από τη μια μεριά απογοητευτικό πολύ, δηλαδή το να βλέπεις να έρχονται πράγματα μπροστά σου καταστροφικά, ενώ τα έχεις προβλέψει και τα έχεις φανταστεί. Συνέβη, αν θέλετε, και κάτι αισιόδοξο. Δηλαδή, οι άνθρωποι πολύ δύσκολα αλλάζουν αντιλήψεις. Εμένα με ταράζει πολύ το γεγονός ότι οι άνθρωποι αποφασίζουμε για πράγματα που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη σκέψη μας και το λόγο μας τον καθαρό. Αποφασίζουμε με όρους συναισθηματικούς. Φοβάμαι ότι για το κόμμα του ο μέσος Έλληνας αποφασίζει ακριβώς όπως αποφασίζει για την ποδοσφαιρική του ομάδα. Αυτό το καταλογίζανε στη δράση. Απευθύνεται στη λογική και όχι στο συνέστημα. Ο άνθρωπος όμως έχει ανάγκη από το συνέστημα. Και εγώ θεωρώ ότι αυτά μπορούμε να τα παντρέψουμε. Μιλάμε λογικά και μιλάμε και στην καρδιά του κόσμου. Το πολίτες όχι πελάτες δεν είναι μόνο λογική. Δεν θέλω να είμαι πελάτης. Θέλω να είμαι πολίτης. Θέλω να έχω δικαιώματα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Απλώς γνωρίζω και από την ιδιότητά μου ότι το να πιάσεις έναν άνθρωπο στο συναίσθημά του είναι ο καλύτερος τρόπος για να τον χειραγωγήσεις. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε καταρχάς στην ευχάριστη θέση να έχουμε συναντηθεί και να έχουμε δυναμώσει, ακριβώς γιατί τα θέματα που ορίζαμε πριν από 3 ή 4 χρόνια και ο κύριος Μάνος πολύ παλαιότερα από τον καθένα μας, πέρασαν πια σήμερα στο δημόσιο διάλογο. Πολλά θέματα που πριν από 3 χρόνια εγώ έβρισκα πολύ μεγάλη δυσκολία να τα περάσω στις σκέψεις συνανθρώπων μου, στο μέτρο που μπορούσα, σήμερα δεν θεωρούνται πλέον ταμπού. Είναι στα στόματα όλων. Αυτό λοιπόν δεν θα σταματήσει εδώ έτσι κι αλλιώς. Εγώ αισιοδοξώ στο ότι οι κοινωνίες δεν αυτοκτονούν συλλογικά. Καταλαβαίνουν και προχωράνε. Θέμα είναι με τι τίμημα. Οι μήλοι αλέθουν. Αλέθουν αργά, όμως αλέθουν. Θα ήθελα να σημειώσω το εξής. Νομίζω ότι ο κόσμος σήμερα είναι πολύ οργισμένος. Αλλά βλέπει, τουλάχιστον αν του δοθεί ευκαιρία να το δει, ότι η πολιτική μας πρόταση έχει το στοιχείο της ελπίδας. Καμία άλλη πρόταση από αυτούς που πουλάνε αγανάκτηση και μόνον, δεν έχει το στοιχείο της ελπίδας. Το μήνυμα λοιπόν της δράσης σήμερα που βρίσκει καλύτερη ανταπόκριση είναι ότι είμαστε οργισμένοι, αλλά θέλουμε να μετουσιώσουμε την οργή σε ελπίδα. Η λογική είναι ένα από τα συναισθήματα. Άμα θέλετε μια σοφία δικιά μου. Όλα εδώ συμβαίνουν. Η λογική είναι η νοικοκυρά του εγκεφάλου μας. Τα τακτοποιεί. Πάντα οι γυναίκες σας βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Το θέμα είναι ότι τα συναισθήματά μας είναι τακτοποιήσιμα. Η λογική δεν έρχεται απ' έξω. Εδώ μέσα. Δεν φτάνει τίποτα στο μυαλό αν δεν περάσει από τα συναισθήματα, το θυμικό, την καρδιά κλπ. Αλλά δεν πρέπει να μείνει εκεί. Πρέπει να περάσει κάποτε και στο μυαλό, ναι. Η Ελλάς διαρκώς αλλάζει. Δράση. Τη διαφήμιση του Ρόδιου που είναι ντυμένος σαν το Χάρη Κλίν λίγο και λέει «Ο Στέφανος με έχει κολλάσει, ψηφίζω δράση». Ας τους κολλάσουμε όλους λοιπόν. Κυρία Μάνου. Τι θα θέλατε τώρα. Ακούσατε πολλά ωραία πράγματα. Και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Από μένα τι θέλετε. Το ότι ακούω ενδιαφέροντα πράγματα, συγγνώμη. Επειδή ακούω για θυμικό και λογική, κάτι εκείνο με τον έρωτα. Λέγατε πριν ότι τον ακούνε, τον αγαπάνε, αλλά δεν τον ερωτεύονται. Κάτι τέτοιο για τους πολιτικούς. Ναι, αυτό λίγο παραπάνω. Τον παντρεύονται μάλλον. Το έχω δει στο Twitter πολύ και το Μάνο λέει τον ερωτεύονται πολύ, αλλά δεν τον παντρεύονται. Μήπως ήρθε η ώρα να σας παντρευτούνε. Όχι προς Θεού. Να μείνουμε στον έρωτα. Είναι πολύ πιο ωραίο. Ο συνέστημα βρίσκω ότι είναι πολύ πιο, πολύ πιο προχωρημένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλοι. Αποδείξατε ίσως τη τεράστια ποικιλότητα της δράσης.
Λέμε δύο ποικιλότητα τώρα. Θέλω να κάνω μια ευχή. Πίσω από την κουρτίνα θα πάτε μόνοι σας. Κλείστε μας το φάκελο τη λογική για την ευαισθησία. Και θα έχετε κάνει τον εαυτό σας περήφανο και την Ελλάδα να δουλεύει. Πρέπει να πω το εξής, ότι όπως τελειώνει ο εκλογικός αγώνας πλέον και πάμε στις εκλογές την Κυριακή, θέλω όλοι σας να αισθανθείτε μια αυξημένη αυτοπεποίθηση. Κάνατε το καθήκον σας. Γι' αυτό είναι σημαντικό για το τόπο. Λοιπόν, τέλος μιας κουραστικής μέρας, γυρίσαμε με τον Νίκο Περάκη την ταινία για την δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία. Οι δυο μας, όχι ως υποψήφοι, όχι ως επαγγελματίες κανενός είδους, αλλά ως φίλοι των ιδεών του σχήματος αυτού και σαν και εμείς μια μικρή συμβολή στην προσπάθειά του. Νίκο, νομίζω ότι εσύ είσαι και βαθύτερους λόγους, ψυχαναλυτικούς, κάτι τέτοιο μου είπες. Θέλω να εξηλαιωθώ πρώτα απ' όλα από το πολιτικό κιτς, διαφημιστικό κιτς που έχω γυρίσει τα τελευταία 20 χρόνια. Όχι, ως επαγγελματίας όμως. Ως επαγγελματίας, πληρωμένος δολοφόνος. Σήμερα είμαστε γιατί μας αρέσει. Ναι, σήμερα και σαν ντοκουμενταρίστας, γιατί έχω μελλοντικά βλέπω να γυρίζουμε μόνο ντοκιμαντέρ στη χώρα αυτή. Θα έχουμε θέμα πολύ δόξα. Αλλά και σαν μικροπαραγωγός που νιώθει στο ιδεολογικά κοντά στην, σε ένα μικρό τέτοιο κόμμα που έχει δική του άποψη για τους μικροπαραγωγούς. Νομίζω ότι οι ταινίες σου οι παλιές έχουν μέσα θέματα που κάποια από αυτά σαν ναι, ακούγονται τώρα μέσα ναι, στα όσα λέει δράση. Και άλλος ένας βασικός λόγος, ίσως λίγο από ευγνωμοσύνη, Στέφανο Μάνο, γιατί αυτό το λέω για αυτούς που ξέρουν τις ταινίες μου και ισχυρίζονται ότι είμαι και προφητικός, οι ταινίες είναι προφητικές. Τα διάβαζα στα άρθρα του Μάνου, δηλαδή τα προφητικά και την φούσκα του χρηματιστηρίου και τα και, θέματα σαν την τρομοκρατία ή γενικότερα, δηλαδή το κομματικό κράτος, όλα αυτά τα έχω διαβάσει. Τον παρασιτισμό, ναι, την παραοικονομία. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε κάποια κριτική μέντες, των ταινιών, ναι, αλλά ό,τι ήταν προφητικό, το είχα διαβάσει, δεν έχω κάνει καμία προφητεία. Εγώ να πω ότι δεν προφήτευσα τίποτε, αλλά τα βρήκες έτοιμα. Είδα να ολοκληρώνω σήμερα να εκπληρώνονται κάποιες προφητείες και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ. Ελπίζω οι χειρότερες να μην επαληθευτούν μεθαύριο. Αμήν. Τα πάμε νομίζω. Το έχουμε. Τα πάμε.